Yo, τι λέει. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε πόδια. Σήμερα είναι η επόμενη μέρα μετά από τον πρώτο μου αγώνα Pro Wrestling, στο οποίο τις έφαγα. Έριξα μερικές, τις έφαγα, έδωσε μερικές, έδωσε εγώ, τα βρήκα, όχι, δεν τα βρήκαμε. Και ήταν πρώτο match, we'll do better on the next one. Anyway, πάμε στα πολύ σημαντικά πράγματα που είναι τα πόδια. Σήμερα θα κάνουμε legs, freaking leg day, αλλά θα είναι λίγο twisted. Θα υπάρχει μια παραλλαγή. Σε δύο μέρες, μπορεί μερικοί να ξέρετε όσοι βλέπετε τα βίντεό μου, θα... Oh my God. Είχα ξεχάσει πόσο κακό είναι αυτό το μηχάνημα. Σε δύο μέρες θα πάω Μύκονο, οπότε δεν θέλω να είμαι πολύ sorry, γιατί όπως ξέρετε είμαι και... έχω ένα αλφα όνομα ως party animal. Οπότε θέλω να είναι φρέσκα τα πόδια μου να χορεύω. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσα να σκυπάρω leg day, γιατί δεν έκανα leg day πριν τον αγώνα για το wrestling. Δεν θα έκανα επειδή θα πάω Μύκονο. Τι θα γίνει, να μείνουν έτσι τα πόδια, δεν γίνεται. Γι' αυτό θα παίξουμε ένα low volume, high intensity leg day, aka το leg day που κάνω κάθε φορά. Όχι, αυτό θα έχει ίσως ένα set squat, έτσι τα έχω υπολογίσει, γιατί... Ouch. Τα squats είναι αυτά τα οποία σε κάνουν fatigue τέρμα, όχι μόνο στα quads, στο lower back, στους προσαγωγούς κτλ. Οπότε σήμερα θα έχουμε hamstring curls. Θα δούμε πώς θα τα κάνουμε, ένα πόδι, δύο πόδια. Μετά θα πάμε σε closed stance squats, το οποίο θα είναι ένα set all out. Θα στοχεύσω από 8 με 12 επαναλήψεις, ώστε να είναι αρκετό στιμούλος, όσο μπορούμε δηλαδή. Μετά θα κάνουμε leg press και τι άλλο, leg extension και γάμπες προφανώς. Γάμπες που προσπαθώ να κάνω σε όλες τις υπόλοιπες προπονήσεις, αλλά κάποιες φορές όντως ξεχνάω. Αλλά παιδιά, έχω 2-3 εβδομάδες που τις χτυπάω ψιλοσύχνα και έχουν ανέβει, να ξέρετε. Πες να βρήκαμε το secret sauce. Το τύπο αυτό είναι από Samsung Leg, το είδα που κάνει προπόνηση, κάνει γάμπες μετά από κάθε προπόνηση. Δεν κάνω τόσα set βέβαια, αλλά you get the point. Πάμε να ξεκινήσουμε με leg curl για να ζεστάνουμε το γόνατο, ώστε τα squats να αισθάνονται pretty decent όταν ξεκινήσουμε. Ξαναθυμίζω, εγώ για το leg curl τι κάνω. Ούτε που ξέρω τι κάνω, έτσι που έχω κάτσει. Περίμενα. Yep. Πατιέμαι εδώ. Παπ. Και κάνω leg curl εδώ πέρα. Και επειδή σήμερα τα νιώθω σκάτα, θα κάνουμε ένα πόδι. Ίσως είναι επειδή έπαιξα και μάτς χθες και μπορεί τα πόδια μου να είναι λίγο fucked up, αλλά ναι. Πάμε να δοκιμάσουμε ένα πόδι. Οκ. Okay. Better. Στο ζέσταμα δεν θες να κάψεις τα πόδια σου, θες να είσαι προετοιμασμένος για το top shot ουσιαστικά. Επίσης τα leg curl θα βαρύσω volume, γιατί ποτέ δεν είχα θέμα σε αυτό το machine με σόρνες. Ποτέ δεν είχα θέμα με σόρνες στα δικέφαλα, πάντα τα... Ωραία, κάτι δεν πάει καλά σήμερα, μάγκες. Νομίζω αρχίζω και διαλύομαι με τόσα πράγματα που κάνω. Ή απλά θέλει πιο λίγα κιλά για να αφήσω το εγκού μου στην άκρη. Μαλάκα, δεν βολεύει καθόλου. Τι φάση. Fuck it. Βάλουμε και τα δύο πόδια. Fuck. Πονάνε τα γόνατά μου. Πονάνε τα γόνατά μου στην κίνηση. Δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Κάποιες φορές πρέπει να μάθεις να ρίξεις το ίγκο σου. Ωραία. Εγώ τώρα νιώθω πόνο. Και όχι καλό πόνο. Νομίζω είναι πόνος κούρασης. Ωραία.
Οπότε και είναι και το μηχάνημα έτσι όπως είναι και επιδεινώνει λίγο την κατάσταση. Θα ρίξω τα κιλά και θα προσπαθήσω να κάνω full focus στο μη. Ίσως χρειαστεί να κάνω και κάποιες παύσεις για να πιάσει καλά. Δεν πτωούμαστε. Συνεχίζουμε την προπόνηση όπως μπορούμε. Α! Άλλες δύο. Λοιπόν, τώρα έκανα μια άλλη παραλλαγή. Το τόντωσα, έγινα, πήγα πολύ μπροστά, σήκωσα λίγο τον κόλο μου. Δεν είναι και το πιο optimal πράγμα. Και έκανα τα curls. Δεν με πόνανε τα γόνατα έτσι, οπότε το έκανα έτσι. Οπότε έκανα μια όχι και τόσο σωστή τεχνική της άσκησης και μου επέτρεψε να πάρω αρκετό στίμιλους για τα hamstrings. Ωραία. Κάποιες φορές δεν πρέπει να κάνουμε το σωστό. Πρέπει να κάνουμε αυτό που μας βολεύει. Όσο λάθος και να ακούγεται αυτή η πρόταση. Αυτό. Τώρα άλλα δύο σετ. Γιατί είναι lightweight, οπότε παίξω λίγο περισσότερο volume. Λοιπόν, θα αναρωτιέστε γιατί οι τελευταίες μου επαναλήψεις ήταν πιο γρήγορες από τις υπόλοιπες. Λοιπόν, στο τέλος των επαναλήψεων έδινα πιο πολύ momentum. Ωραία. Μόλις σταμάτησα να μπορώ να κάνω αυτό το tempo που έκανα, το slow control, καλό contraction και δεν έβγαινε άλλη, αποφάσισα να δώσω με μερικά cheat reps, ας πούμε, όπως κάνουμε στα basic reps που κάνουμε έτσι στο σώμα μας, ίδιο concept και έδωσα λίγο περισσότερο αίμα στα hamstrings. Το κάνω σε πολλές ασκήσεις, θα το δείτε, π.χ. και στα leg extensions το κάνω. Αυτό δεν θα τραυματίσει, δεν θα σου χαλάσει το set, ίσα ίσα θα είσαι πιο pumped. Ένα αυτό έτσι εδώ, σαν κρέας. Αυτά. Και τώρα ξεκινάει η προπόνηση γιατί τώρα θα κάνουμε squats. Φτάσαμε στα squats. Να δούμε ένα quad flex. Τι συμβαίνει. Λοιπόν, φτάσαμε στα squats. Τι συμβαίνει με τα squats. Έκανα powerlifting, ωραία. Όλοι ξέρουμε ότι στο powerlifting θες να σηκώσεις τα περισσότερα κιλά μπορείς. Οπότε, τι κάνεις. Κάνεις hinge. Και πέρα από τα quads που παίρνουν και αυτά φορτίο, παίρνει και η πλάτη. Πάντα ήμουνα πιο posterior chain dominant, δηλαδή είχα δικέφαλα και lower back πιο δυνατά, οπότε το lower back squat μου έμοιαζε κάπως έτσι. Όπως βλέπετε δεν είχα πολύ knee flexion. Τώρα εδώ θέλω ουσιαστικά να κάνω όσο περισσότερο knee flexion μπορώ. Μισό, να κάτσω λίγο πιο πίσω. Θα σπρώχνω τα γόνατά μου μπροστά, δεν ξέρω αν φαίνεται, να δω. Φαίνεται, ωραία. Θα είμαι εδώ, θα κάνω κάθισμα και θα σπρώχνω τα γόνατά μου μπροστά και θα σπρώχνω πάνω. Θα προσπαθήσω, γιατί ακόμα το προπονώ, στις δύσκολες επαναλήψεις να μην κάνω αυτό. Κάνω δηλαδή σαν good morning, hip shift. Σηκώθουν τα hips πρώτα. Θα προσπαθήσω να σηκωθώ ευθεία.
Ωραία. Που αυτό στο squats είναι λίγο αδύνατο όταν φτάνεις από κάποια κιλά και πάνω. Γιατί όσο να είναι, θα κάνουν carry over, θα κουβαλήσουν ας πούμε τα δικέφαλα και πλάτη. Οπότε γι' αυτό κάποιοι προτιμάνε τα Smith, όπως βλέπετε τα hack squat. Μαλακή είναι ότι όταν ξυρίζεις τα πόδια, δεν μπαίνουν τα sleeves μετά. Υπάρχει πολύ μεγάλη τριβή, ρε φίλε. Και μου τρώει πολύ ενέργεια. Κανονικά θέλει ψηλή κάλτσα και να τραβάς πάνω, μπλα 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 μπλα. Ή απλά να έπαιρνα μεγαλύτερα sleeves. Που δεν παίζει, ρε φίλε. Αν πάρεις μεγαλύτερα sleeves, ή απλά μην πάρεις sleeves, μαλακά. Παίξε sleeveless, ξέρω. Οπότε δεν σου δώσει κανένα πλεονέκτημα. Α, ναι, αυτά είναι small, σκεφτείτε. Και εντάξει, φοράγα medium. Πάλι θυμάμαι δυσκολεύον. Δεν είχα τόση μεγάλη διαφορά. Θυμάμαι είχα βάλει extra small μια περίοδο. Και ήμουν έτοιμος να πάρω ψαρίδι και να το κόψω γιατί δεν έμπαινε. Ακραία στιγμή. Ω μαλάκα, χωρίς πλάκα τώρα που κάνω γάμπες συχνά, έχουν μεγαλώσει και μου φαίνεται γι' αυτό δεν μπαίνει κιόλας. Να, γιατί δεν θες μεγάλες γάμπες, ρε φίλε. Τι ψαρώ. Okay. Το έχω. Το έχω να μην πετάγονται τα hips. Απλά θα χαμηλώσω πολύ περισσότερα τα κιλά, προφανώς. Θέλω να έχω constant tension. Να μην παίρνω πολύ rest πάνω. Να νομίζει συνέχεια σε τάση. Αυτό δυσκολεύει πολύ τα πράγματα, γιατί πονάς κιόλας. Και πρέπει να αντέξεις τον πόνο και να συνεχίσεις. Ω, μαλάκα. Είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό το variation. Αν πέταγα hips, πίσω θα το είχα κάνει το rep. Αλλά δεν ήθελα, θα το σκώσω με τα quads. Και δεν έγινε. Είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχω συνηθίσει. Αχ, fuck. Ήθελα περισσότερα reps, αλλά... Okay. Θα μπω με 101. Δεν ξέρω να το πιέσω πάρα πολύ. Γιατί όπως είπα, θέλω να δημιουργήσω πολύ muscle damage. Fuck. Oh, fuck.
Μαλάκα, jump squat. Παιδιά. Μαλάκα. Με ξέκανα πίσω για να φαίνομαι όλο στο frame. Δεν πρέπει να θα φεϊλάρω. 16, πώς έκανα. Σκεφτείτε, low bar αυτά μπορούσα να τα κάνω για 25 reps, πιστεύω. Και τώρα τα κάνω 16. Είναι τελείως διαφορετική άσκηση, παιδιά. Σου πιάνει quad, full. Leg extension. Για να μην τα αφήσουμε για το τέλος και δεν κάνουμε καλό contraction, να μην είναι τερματώσει τα quads. Οπότε θα αφήσουμε στο τέλος την πρέσα, που θα δούμε αν την κάνω, γιατί ήδη τα νιώθω toasted από το squat, τα πόδια μου. Οπότε λίγα warm-ups εδώ, καλό contraction πάνω. Πιέζεις τον ή τραβάς τον εαυτό σου κάτω εδώ πέρα, δεν τον πιέζεις. Και προσπαθείς να τεντώσεις το γόνατο όσο πάει με τις μύτες να δείχνουν προς τα πάνω. Πρέπει να πάω πιο πίσω μάλλον. Okay. Αυτό είναι ένα heavy ego lift set. Λες χαμηλώσουμε και ας προσπαθήσουμε να κάνουμε περισσότερο contraction. Still παίρνεις benefits από αυτά τα set, απλά πρέπει να μην χτυπήσεις. Οπότε, ego lift with consent, όπως λέω πάντα. Μπορώ σήμερα θα σου πω την αλήθεια. Έχει περάσει η ώρα, ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω τόσο ακραία προπόνηση. Επειδή ξέρω ότι θα πάω διακοπές, οπότε σαν να με κρατά λίγο πίσω αυτό. Αλλά και είναι αργά, έχει περάσει η ώρα, δεν νιώθω το ίδιο intense. Απλά όταν μπαίνω για set, δηλαδή mid-set χαζεύω στο κινητό, σκεφτείτε που συνήθως δεν το κάνω αυτό. Πολύ σπάνια. Όταν μπαίνω για set προσπαθώ να τα σβήνω όλα και να μπαίνω όσο πιο δυνατά μπορώ. Ώστε αυτό μπορείς να το κάνεις όσο out of it κι αν είσαι, λες τώρα θα μπω set ρε φίλε. Και τα κλείνεις όλα, κλείνεις τα μάτια αν χρειαστεί και απλά μπαίνεις και βγάζεις ό,τι είναι να βγάλεις για εκείνη τη μέρα, γιατί όλες οι μέρες δεν είναι το ίδιο, έτσι. Οπότε, let's fucking go. Όπως είδατε, προσπαθώ να τα κάνω constant tension τα set. Δηλαδή δεν κάνω αυτή την παύση και παίρνω ανάσες, εκτός και αν τύχει στις τελευταίες επαναλήψεις. Για να νιώθω τόσο περίεργα που λέω, μαλάκα πρέπει να τα γαμίσω όλα. Γιατί αυτό έχω παρατηρήσει, με τον Αργύρι, ένα φίλο μου το συζητούσε αυτό, ότι σε γαμάει, δηλαδή σου μπορείς εσύ να νιώθω ότι όχι, okay, πιέζεις, αλλά έχει περισσότερα downsides παρά bright sides. Δηλαδή, εσύ θες απλά να πας σε muscular failure. Το να ξεκουράζεις και να παίρνεις ανάσες mid-set είναι σαν να κάνεις rest pause set. Που θέλεις πρώτα να είσαι καλός στα stretch set σου, δηλαδή όντως να τα πηγαίνεις σε μυϊκή αποδοχή κτλ. Και μετά, αν νιώσεις εσύ ότι χρειάζεσαι κάποιο superset για οποιοδήποτε λόγο ή drops ή intensifiers τέλος πάντων, θα χρησιμοποιείς. Επίσης, πείτε μου στα σχόλια αν όλα αυτά που λέω
Make sense. Ένας μου έγραψε ότι, επειδή μιλάω πολύ αγγλικά και πολύ ελληνικά, guys, βλέπω YouTube, ξένο YouTube και fitness YouTube από πολύ μικρός, το γυμνάσιο, κάνω consume τις πληροφορίες, είναι όλα στα αγγλικά. Στα ελληνικά, το μόνο που έχω παρακολουθήσει είναι η σχολή μου, της προπονητικής FBB, του bodybuilding, η οποία ήταν στα ελληνικά. Όλα τα υπόλοιπα, οι γνώσεις μου είναι στα αγγλικά, από το YouTube και από e-books κτλ. Αυτό. Επίσης, όλη μου τη ζωή έβλεπα YouTube και άλλα πράγματα, οπότε γι' αυτό μπορεί να μιλάω μισά αγγλικά, μισά ελληνικά και εκφράζομαι καλύτερα και θέλω αυτά τα βίντεο απλά να είμαι αυτός μου και να μην σκέφτομαι, να μην φιλτράρω τίποτα, οπότε θα μιλάω έτσι. Αυτό, αν δεν σας αρέσει, whatever. Λοιπόν, έχω κάνει 3 set hamstring curls. Εδώ πέρα αυτό είναι το δεύτερο set και 2 set squat. Θα κάνω άλλα 2 set εδώ γιατί δεν θα μπω πρέσα για να μην γαμίσουμε τελείως τα πόδια και στο τέλος γάμπες. Αυτά. Στις γάμπες προσπαθώ να περνάω αρκετό χρόνο στο stretch position, όταν τεντώνει δηλαδή η γάμπα. Καλύτερο pump και υπάρχουν και κάτι έρευνες, κάποιος μου το έλεγε, ο Τουριώτης μου το έλεγε και ο Αργύρης, ότι κάποιοι bodybuilders χάθουσαν 5-6 ώρες σε στρετσαρισμένη θέση της γάμπης για να μεγαλώσουν. Γενικά έχει καλύτερο feeling πάντως και δεν χρειάζεται να βάλεις πολλά κιλά γιατί κουράζεσαι πιο εύκολα. Εννοείται κάνει σύσπαση τέρμα στο τέλος να τεντώσει η γάμπα και μπορείς να παίξεις εννοείται πάνω από 1-2 set εδώ πέρα. Μπορείς να παίξεις 4-5-6. Συνήθως παίζω 3-4. Άρα ναι, αυτό. Πώς τις βλέπετε τις γάμπες, ε. Έχω ανέβει. Και έρχεται η στιγμή της προπόνησης στην οποία κάνεις time travel, δηλαδή βλέπεις πώς θα είναι ο μελλοντικός σου αυτός. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις πουθενά άλλο στον κόσμο παρά μόνο στο γυμναστήριο όταν έχεις pump. Oh shit. Μαλάκα, δείτε δικέφαλο. What the fuck. Αλλά δεν έχω color, φίλε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι, πιστεύω έχουν ανέβει οι γάμπες. Τα πόδια μου θέλουν δουλειά και είναι ένας στόχος μου στο μπάλκ που θα κάνω το χειμώνα να τα κάνω fucking monsters. Αυτά είναι τα battle scars από χθες, δεν ξέρω αν φαίνονται στο στήθος. Ναι. Ναι, okay. Αυτός είναι ο στόχος, να κάνουμε τα πόδια fucking huge this winter. Οπότε, σε 2 μέρες που θα για Μύκονο θα κάνω και προπόνηση αύριο, θα την κάνω record. Οπότε όσο είμαι Μύκονο, θα κάνω post τα βιντεάκια, γιατί θα τα έχω κάνει edit, λογικά, για να τα ανεβάζω. Και απλά θα τα κάνω ένα post, post, για να μην χαθούν πολύ τα daily uploads. Και μετά θα έχει content από Μύκονο, επειδή θα πάω για μερικές μέρες. Αυτά, πάω να πιω post workout IsoTouch, κωδικός πάλι για μένα 10%, όποιος θέλει να πάρει πρωτεΐνη και θέλει την καλύτερη γεύση πρωτεΐνης και την καλύτερη ποιότητα πρωτεΐνης, θα πάρει Gold Touch, θα πάρει IsoTouch με τον κωδικό μου. Choco Brown, Choco Hazelnut, Vanilla είναι οι αγαπημένες μου. Αυτά, ευχαριστώ για τη στήριξη, like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Peace.